Συμπολίτες μου, με την υπεύθυνη στάση σας δαμάσατε το πρώτο κύμα του κορονοϊού. Γιατί και νοσηλευτές, ένστολοι και πολιτική προστασία στάθηκαν στην πρώτη γραμμή. Και στο πλευρό τους πολλοί άλλοι μαχητές αυτής της νέας καθημερινότητας. Οι υπάλληλοι των κατασκευάσεων τροφίμων, τα παιδιά που μεταφέρουν έτοιμο φαγητό, αλλά και εργαζόμενοι που κρατούν νύχτα μέρα τις πόλεις μας καθαρές. Όλοι αυτοί δίνουν ζωή στη ζωή μας. Είναι σίγουρο πως όταν περάσει η κρίση θα βλέπουμε αλλιώς τους ανθρώπους που γεμίζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θα ανησυχούμε αν το παλικάρι στο μηχανάκι δεν φοράει το κράνος του. Και θα λέμε καλημέρα στις γυναίκες και στους άντρες που θα αδειάζουν τους κάδους της γειτονιάς μας. Δεν θα είναι πια αόρατη, όπως ήταν ίσως για κάποιους. Πολλοί έπρεπε να βάλουν την προστατευτική μάσκα για να λάμψει από πίσω τους το φωτεινό τους πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο της προκοπής και της αλληλεγγύης της αυριανής Ελλάδος. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά εκ μέρους όλων των πολιτών. Η κυβέρνηση βρέθηκε απέναντι σε μια πρωτοφανή κρίση και αντέδρασε γρήγορα. Διαθέτει περισσότερα από 14 δις για να στηριχθούν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Και εξασφαλίζει ακόμα 10 δις ευρώ ρευστότητας και πρόσθετα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ήδη 750.000 εργαζόμενοι εισπράττουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Σχεδόν 200.000 άνεργοι πήραν παράταση στο επίδομά τους. Σε παραπάνω από 500.000 επιχειρήσεις έχουν ανασταλεί όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Και 85.000 επιστήμονες δήλωσαν συμμετοχή σε προγράμματα αμοιβόμενης τηλεκατάρτισης. Σήμερα ανακοινώνω μία ακόμα πρωτοβουλία προς μία ειδική ομάδα του πληθυσμού. Οι 155.000 μακροχρόνια άνεργοι της πατρίδας μας θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ. Προσοχή όμως. Μέχρι σήμερα θυσιάζουμε συνειδητά ένα μέρος της ευημερίας μας για να προστατεύσουμε την υγεία και την κοινωνική συνοχή. Γιατί η ύφεση το 2020 θα είναι μεγάλη. Ακόμα μεγαλύτερη όμως μπορεί να είναι η ανάκαμψη το 2021. Και σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα διαθέτουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ένα τεράστιο απόθεμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αυτό το εθνικό κεφάλαιο λοιπόν δεν επιτρέπεται να σπαταληθεί σε αλόγιστα αιτήματα και πρόχειρες παροχές. Γιατί ένας πόλεμος σε εξέλιξη απαιτεί εφεδρίες. Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. Για να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει. Στην προηγούμενη επικοινωνία μας είχα τονίσει ότι στη μάχη κατά του COVID-19 ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμος μήνας. Σήμερα σας λέω ότι αυτή είναι η πιο κρίσιμη εβδομάδα. Μια πραγματικά μεγάλη εβδομάδα. Στην οποία αποτυπώνονται φέτος τα πάθη και οι θυσίες μας για να ξεπεραστεί ο Γολγοθάς της πανδημίας και να φτάσουμε στην Ανάσταση. Αυτό το Πάσχα θα το θυμόμαστε ως το Πάσχα της αγάπης, αλλά και της ευθύνης. Θα το περάσουμε χωριστά από δικά μας πρόσωπα και μακριά ίσως από τους τόπους μας και δίχως προσκύνημα στις εκκλησίες. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν κινδυνεύει η πίστη μας, αλλά η υγεία των πιστών. Έτσι όμως θα δικαιώσουμε και το αληθινό μήνυμα της μεγάλης γιορτής, που είναι η νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Με τον τρόπο της, αυτή η μεγάλη εβδομάδα αποκτά μια ξεχωριστή πνευματικότητα. Μας φέρνει αντιμέτωπους με τους φόβους μας, αλλά και τις προσδοκίες μας. Μας σωθεί να μείνουμε ταπεινοί και να αναλογιστούμε τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή μας. Ας μείνουμε λοιπόν στο σπίτι, για να ανταμώσουμε πάλι υγιείς και δυνατοί όταν περάσει η τρικυμία. Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές. Γιατί μια κλωστή χωρίζει τη νίκη από την καταστροφή. Αν δεν τηρήσουμε μέχρι τέλους τις συμβουλές των ειδικών, μπορεί να διαλύσουμε όσα πετύχαμε.